Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή μεταξύ μας. Η σημερινή εκπομπή είναι ιδιαίτερη για εμένα, γιατί στην παρέα μου είναι ο Νικήστρατος Μπεζηριάννης. Ένας άνθρωπος του οποίου η ζωή άλλαξε ριζικά μέσα σε μία νύχτα και είναι εδώ μαζί μας για να μοιραστεί την εμπειρία του αυτή, αλλά και την καθημερινότητά του. Αλλά νομίζω καλύτερα να τα πούμε μαζί του. Καλησπέρα, Νικήστρατε. Καλησπέρα. Να σου πω ότι είναι τιμή μου που είσαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την ιστορία από πολύ πολύ πριν, από την πολύ αρχή, και να μου πεις πώς ξεκίνησες, πώς περνούσες μάλλον εκείνο το βράδυ του ατυχήματος, πριν από το ατύχημα, αλλά και πώς είχες δομήσει τη ζωή σου. Βέβαια, λοιπόν, ας τα πάρω από την αρχή. Εγώ ζούσα στο Ηράκλειο, σπούδαζα σε ένα ΙΕΚ και παράλληλα με τις σπουδές μου εργαζόμουν περιστασιακά σε ένα μαγαζί νυχτερινής διασκέδασης, το χειμώνα που ήταν στο κέντρο και το καλοκαίρι μεταφερόμασταν στην παραλιακή. Όπως καταλαβαίνεις, η ζωή μου ήταν πολύ έντονη και εκείνο το βράδυ, θυμάμαι, δούλευα, είχαμε ανοίξει πρόσφατα, ήταν, άμα θυμάσαι, Πρωτομαγιά που είχε πει στο Πάσχα. Είχε πει Πρωτομαγιά το Αρχικά Πάσχα. Να πούμε ότι είμαστε στην ίδια ηλικία. Έχουμε την ίδια ηλικία. Είμαστε της ίδιας χρονιάς. Ναι, ναι. Ήταν το Πάσχα, έπεφτε Πρωτομαγιά το 2016 και είχαμε μεταφερθεί ήδη στο μαγαζί στην παραλιακή για να προλάβουμε εκείνες τις μέρες που θα έχει πολλή δουλειά, καταλαβαίνεις. Και ήταν Μεγάλη Παρασκευή, εργαζόμουν εκείνο το βράδυ. Θυμάμαι, σχόλασε 7 ώρα το πρωί και καθώς πήγαινα κάπου να φάω, γιατί μετά τη δουλειά πάντα πηγαίναμε με τα παιδιά από το μαγαζί και τρώγαμε κάπου. Καθώς πήγαινα, γύρναγα από το φαΐ να πάω σπίτι της κοπέλας μου να κοιμηθώ και δεν πήγαινα σπίτι μου. Τώρα, με πήρε λίγο ύπνος, χάζεψα κάπου, δεν ξέρω, μου φύγε κάποια στιγμή η μηχανή και χτύπησα. Άρα λοιπόν ο προορισμός εκείνο το βράδυ ήταν εξαίρεση. Ναι. Εντάξει, όλα πιστεύω τύχη είναι. Δηλαδή δεν μπήκα από αυτόν τον δρόμο, μπήκα από έναν άλλον. Τύχη. Μπορεί να μου συμβεί πιο παλιά, μπορεί να μου συμβαίνει πιο μετά, μπορεί να μου συνέβη καθόλου. Όλα τύχη πιστεύω είναι. Έχεις μνήμες από τις στιγμές του ατυχήματος? Βέβαια, έχω, γιατί ήμουν τυχερός μέσα στην ατυχία μου, δεν είχα χτυπήσει το κεφάλι μου και θυμάμαι τα πάντα. Δηλαδή, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, δεν είναι ατροχή όπως σκεφτόμαστε όλοι, που σκέφτεσαι σπασμένες μηχανές, αίματα κτλ. Εγώ δεν είχα σταγόνα αίματος πάνω μου. Απλά το μηχανάκι σταμάτησε στο πεζοδρόμιο, εγώ έπεσα και χτύπησα πίσω τον αυχένα. Ήμουνα καλά εκείνη τη στιγμή. Ήρθε ο κόσμος, γιατί ήταν 7 ώρα το πρωί. Ο κόσμος πήγαινε στις δουλειές του, ήταν έξω. Ζήτησα βοήθεια από τον κόσμο. Ήρθε ο κόσμος, με σήκωσε. Καταρχάς να πούμε ότι όταν βλέπεις κάποιον άνθρωπο να έχει χτυπήσει ένα τροχαίο, δεν πας να τον σηκώσεις. Γιατί είναι εύθραστος εκείνη τη στιγμή. Παίρνεις τηλέφωνο το ΕΚΑΒ και έρχεται αυτό που είναι διασώσεις, που είναι γνώστες και ξέρουν. Εντάξει, δεν ρίχνει ευθύνη στους ανθρώπους. Εγώ εκείνη την ώρα, μέσα στον πανικό μου, τους φώναζα σηκώστε με και σηκώστε με. Και εκείνη την ώρα που με σηκώσανε, με το που με βάλανε στον τοίχο και ακούμπησα στη χανιόπορτα, για όσους γνωρίζουν, άρχισαν τα πόδια μου και παρέλυαν. Άρα δηλαδή, λοιπόν, αυτό έπαιξε ρόλο και όχι το ατύχημα. Αυτό καθ' αυτό. Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω. Μπορεί σε ένα μικρό βαθμό, αλλά δεν ξέρω τώρα. Δεν θέλω να το ψάξω κιόλας. Έγινε. Απλά ήταν τρελό συνέστημα εκείνη την ώρα να καταλαβαίνεις, να μου διάζουν τα πόδια σου και να προσπαθείς να κάνεις μια κίνηση και να μην μπορείς να τα κουνήσεις. Ήρθε ένας άνθρωπος, μου λέει, πες μου, γιατί ήταν Πάσχα και οι γονείς μου μένουν στην Κόρινθο. Είναι ο πατέρας μου από εκεί, η μητέρα μου είναι από εδώ, από την Αγία Γαλήνη. Ήταν Πάσχα και είχαν κατέβει να κάνουμε όλοι μαζί. Μου είπε, πες μου το τηλέφωνο του πατέρα μου να τον πάρω να έρθει. Κάλεσε τον πατέρα μου. Είχαν καλέσει νωρίτερα ασθενοφόρο. Ήρθε το ασθενοφόρο γρήγορα, ευτυχώς. Με πήρε και με μετέφερε στο Βενιζέλιο που διανυκτερεύει εκείνη τη μέρα. Θυμάμαι, είχα πάθει μια ανακοπή μέσα, γιατί είχα
χτυπήσει και το πρώτο σπόνδυλο, το πρώτο αμφιενικό σπόνδυλο, τον είχα ραΐσει, που είναι ο σπόνδυλος του αναπνευστικού. Και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή μέσα στο ασθενοφόρο έχασα τις αισθήσεις μου και το είδα μετά γραμμένο στα χαρτιά ότι είχα πάθει μια ανακοπή. Οι πρώτες μέρες του μετά το ατύχημα, πώς κύλησαν? Καταρχάς έφτασαν στο Βενιζέλιο. Έκανα όλα τα απαραίτητα που αρμόζουν τις απαραίτητες εξετάσεις, αξονικές, μαγνητικές κτλ. Και μετά μπήκα στην εντατική. Δεν ξέραμε τίποτα ακόμα. Θυμάμαι ότι θέλανε να με αναλάβουν γιατί έπρεπε να κάνω χειρουργείο γιατροί εκεί. Αλλά οι γονείς μου θέλανε να φύγω και να πάω στην Αθήνα. Μεταφερθώ στην Αθήνα, στο ΚΑΤ, που είναι γνωστό σε όλους, ένα νοσοκομείο που είναι γνώστες σε τέτοια περιστατικά. Και επιμέναν να μεταφερθώ εκεί. Έκατσα 5 μέρες στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και μετά με ιδιωτικό αεροπλάνο αεροσκάφος με μετέφεραν στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά σε είχαν προετοιμάσει οι γιατροί για αυτό που θα επακολουθούσε, για την κατάσταση που θα ήσουν πλέον? Κοιτάξτε να δεις. Για καταλάβει εγώ τη σοβαρότητα της κατάστασης. Καταλάβαινα το σώμα μου ότι δεν μπορούσα να το κουνήσω. Αλλά δεν μπορείς ένας γιατρός να πάει να πει σε ένα παιδί 21 χρονού, ξέρεις, δεν θα περπατήσεις. Δεν μπορείς να το πεις τόσο γρήγορα. Όταν μεταφέρθηκα στην Αθήνα, μπήκα απευθείας στο χειρουργείο και ήταν τόσο δύσκολα, θυμάμαι, γιατί είχα χτυπήσει και σπόνδυλο, ο οποίος είναι το αναπνευστικό, και μου είχαν βάλει αναπνευστήρα. Μπήκα στην εντατική. Το κύριο μας που θέλαμε εκείνη τη στιγμή ήταν να σώσουμε τη ζωή. Και μετά σκεφτόμασταν όλα τα άλλα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή και οι γονείς μου και όλοι προσπαθούσαμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση της ζωής μου. Και μετά θα σκεφτόμασταν αν το παιδί θα περπατήσει ή όχι. Αυτό. Οι γονείς σου στο πρώτο άκουσμα του ατυχήματος πώς αντέδρασαν? Θυμάμαι, μου είχε πει ο πατέρας μου ότι τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν ότι το παιδί δεν έχει πάθει τίποτα. Γιατί αυτό έβλεπαν και οι περαστικοί εκείνη τη μέρα. Ότι έβλεπαν ένα παιδί το οποίο δεν έχει στάλα αίματος πάνω του, λίγο στο φρύδι είχε χτυπήσει και ότι θα είναι κάτι χαρά, εύκολο. Ναι. Του είπαν αυτό το πράγμα, το παιδί έχει χτυπήσει λίγο, ελάτε στο νοσοκομείο. Θυμάμαι που ακόμα δεν συζητάω με τη μητέρα μου, ότι όταν με είδε που δεν είχα τις αισθήσεις μου και τα λοιπά, εκεί φοβήθηκε. Τώρα δεν ξέρω αν τους είχαν ενημερώσει από την αρχή ότι δεν θα ξαναπερπατήσω και τα λοιπά. Εντάξει, δεν μπορείς ένα γονιό να πας την πρώτη μέρα ή τη δεύτερη και να του πεις το παιδί σου δύσκολα θα ξανασταθεί στα πόδια του. Όταν άρχισες να συνειδητοποιείς πως η ζωή σου θα αλλάξει ριζικά, ποια ήταν τα πρώτα σου συναισθήματα? Καταρχάς, ήμουνα 3,5 μήνες στην εντατική. Είχα όλο μας το σημαντικό βασικά ήταν να προσπαθήσουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση της ζωής μου. Μετά από εκεί θα σκεφτόμαστε τα υπόλοιπα. Άρχισα και το καταλάβαινα εγώ σιγά σιγά ότι αλλάζει η ζωή μου. Αλλά στο πίσω μέσο του μυαλού μου πίστευα ότι θα γίνουν όλα όπως πριν. Και αυτό ελπίδα. Είναι που. Ναι, είχα την ελπίδα. Δεν ήξερα τη σοβαρότητα της κατάστασης τόσο. Αυτό που σου έδινε δύναμη από την αρχή, ποιο ήταν? Αυτό που με έδινε δύναμη. Κοίταξε να δεις. Όταν βλέπεις ότι όλος ο κόσμος, γνωστοί και άγνωστοι κυρίως, είναι δίπλα σου, σε στηρίζουν και δεν εννοώ μόνο οικονομικά, εννοώ με πολλά πράγματα. Ηθικά πρώτα και ναι, συναισθηματικά. Σου δίνουν τη δύναμη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι περπατάς τη ζωή σου μόνο με τα πόδια. Σε βοηθά να. Δηλαδή, το βλέπα που ερχόταν οι γονείς μου και μου λέγανε έχεις κερδίσματα από αυτόν. Αυτό είναι έξω και θέλει να μπει στην εντατική να σε δει. Έβλεπα ότι ερχόντουσαν. Ήμουνα 500 χιλιόμετρα μακριά και πάλι ερχόντουσαν να με δούνε, να με στηρίξουν. Έκανα να πω μια αποκατάσταση η οποία διέρχησε 30 μήνες. Οπότε σιγά σιγά αντιλαμβανόμουν και ότι
είναι δύσκολα τα πράγματα και σιγά σιγά το καταλάβαινα μέσα μου, δηλαδή αυτά. Αναφέρεις τα κέντρα αποκατάστασης και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Παρ' όλα αυτά θέλω να περάσουμε σε ένα βίντεο που έχουν φτιάξει φίλοι σου για εσένα και επανερχόμαστε. Και μόλις παρακολουθήσαμε, νομίζω, το μεγαλείο του να έχεις καλούς φίλους. Πραγματικά. Βέβαια. Ξεστή, νόμιζα πριν το ατύχημα ότι πλούτος είναι ένα κομμάτι χαρτί. Και στην ουσία δεν είναι αυτό πλούτος. Όλοι μας, νομίζω, αυτό πιστεύουμε, μέχρι να μας συμβεί κάτι που να μας ταρακουνήσει. Βέβαια. Ανέφερες τα κέντρα αποκατάστασης. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω τι εμπειρία ήταν αυτή για σένα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι. Δημόσια αποκατάσταση δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ή και αν υπάρχει είναι τριτοκοσμική. Ζούμε και ελπίζουμε μόνο στην ιδιωτική αποκατάσταση. Εκεί. Δηλαδή, εγώ στο κάτσα συνολικά 7 μήνες και σε ένα βράδυ με πήραν οι γονείς μου και έφυγα γιατί ήμουν σχεδόν νεκρός. Σχεδόν νεκρός. Οι άνθρωποι δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Μεταφέρθηκα στη Λάρισα σε ένα κέντρο αποκατάστασης το οποίο οι άνθρωποι είναι ξέρετε επαγγελματίες, είναι γνώση του αντικειμένου. Μου είπανε 3 βασικά πράγματα. Δεν πήγα εκεί και μου είπανε νικήστερα δεν θα περπατήσεις. Μου είπανε 3 βασικά πράγματα που χρειαζόμουν, τα οποία τα πετύχαμε. Εντάξει, σίγουρα οικονομικά είναι, πάει ψηλά το μπάτζετ. Δυσβάστακτο για μια. Ναι, γιατί να φανταστείς ότι έκανα 2,5 χρόνια μια αποκατάσταση η οποία μου κόστησε πάνω από 180.000 ευρώ. Τώρα θα ακούει κάποιος και θα λέει πού τα βρήκες όλα αυτά τα χρήματα. Κι όμως, κόσμος, με οικονομικά, με κάποια event που διοργάνωσαν, βρέθηκαν, δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτή είναι και η μαγεία. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει αγάπη. Αλλά την κρύβει βαθιά μέσα του και τη βγάζει. Ποιος ήταν μαζί σου στο κέντρο αποκατάστασης? Κοίταξε, όλον αυτόν τον καιρό. Ο βράχος ήταν η μητέρα μου, ήταν εκεί. Από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία. Κάθε βράδυ, κάθε πρωί. Κάποιος έπρεπε να δουλεύει. Ο πατέρας μου δούλευε 2 δουλειές. Ο αδερφός μου ήταν φαντάρος εκείνη την εποχή. Και ήταν, τι να σου πω, βράχος πραγματικός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, όταν έχεις ένα παιδί μέσα σε 9 μήνες και το πλάθεις, το δημιουργείς, στο τέλος, αυτό που θέλω να σου πω στο τέλος, μείνει μόνο ο πατέρας και η μάνα, κανένας άλλος. Και εγώ το κατάλαβα όταν μου ήρθε αυτή η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Ήταν εκεί, δηλαδή την κοιτούσα και καταλάβαινα τι ήθελα. Δηλαδή ήταν η ασπίδα μου. Όταν έβλεπε ότι πήγε να γίνει κάτι κακό σε μένα ή με παραμελούσαν ή οτιδήποτε, έβγαινε μπροστά πάντα εκείνη. Και ακόμη και μέχρι σήμερα. Και ακόμα. Εντάξει, αυτό και δημιουργήθηκε σε κακό, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχω συνηθίσει πολύ μαζί της και δεν μπορεί να φύγει ούτε μια μέρα από δίπλα μου. Νομίζω ότι δεν στεναχωρική ιδιαίτερα. Δεν νιώθω άνετα εγώ. Είναι κακό όμως. Ναι, εντάξει. Δεν νιώθω άνετα. Δηλαδή δεν μπορώ με άλλον άνθρωπο. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, τη στιγμή που ούτε τα χέρια μου τα έχω 100%, και ένα ποτήρι νερό που χρειάζομαι να πιω, κάποιος πρέπει να το προσφέρει. Και χρειάζομαι φροντίδα, οπωσδήποτε. Και τη νιώθω, ρε παιδί μου, πολύ
είμαι πολύ οικία μπροστά της. Δηλαδή, δεν τρέπομαι καθόλου. Ό,τι δεν μπορώ με άλλον άνθρωπο να. Ξέρει τα πάντα. Τα πάντα. Εντάξει, και αυτό σου είπα έχει δημιουργηθεί και σε κακό. Δηλαδή, αν θέλει μια εβδομάδα να φύγει, να πάει κάπου. Δεν μπορώ. Στα κέντρα αποκατάστασης γνώρισες ανθρώπους με τους οποίους δημιούργησες σχέσεις ισχυρές. Καταρχάς γνώρισα απλούς ανθρώπους, γνώρισα ήρωες εκεί μέσα. Ήρωες είναι ένας άλλος κόσμος εκεί μέσα. Ένας άλλος κόσμος είναι... ασχολούμαστε όλοι να πάρουμε ένα καλό αμάξι, να έχουμε λεφτά, να έχουμε γυναίκες ή οτιδήποτε άλλο, να έχουμε δόξα. Και βλέπουμε εκεί μέσα ανθρώπους ήρωες που πραγματικά παλεύουν για κάτι τόσο απλό. Τόσο απλό είναι να ζήσουν ή να περπατήσουν ή να... Είναι απίστευτο, απίστευτο που ένιωσε. Και είναι και αυτό που με βοήθησε να μην μου κοπούν τα φτερά μου. Γιατί όταν έβλεπα ότι υπάρχουν χειρότερα περιστατικά από μέσα, από μένα εκεί, έλεγα ευτυχώς που έχω το μυαλό μου εγώ και μπορώ να συνεχίσω. Γιατί κάποιοι δεν το είχαν ούτε αυτό. Έβλεπα ανθρώπους 70-75 χρονών που είχαν από ζάχαρο το πόδι τους κομμένο και δοκιμάζαν εκεί ένα πρόσθετο πόδι και έλεγα τώρα 75 χρονών ο άλλος τι κάθεται και προσπαθεί και προσπαθεί. Πόσα χρόνια το κομμένο. Κι όμως εκεί δεν το βάζει κάτω. Και έλεγα αυτή είναι η ήρωας. Τι πίστευα λίγο παλιότερα. Ένα αμαξίδιο μπορεί να σου κόψει τα φτερά. Κοιτάξτε να δεις. Σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που έκανες πριν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Και θα σου μιλήσω για ανθρώπους που ήταν υγιείς μέχρι κάποια ηλικία και από κάτι, ένα τροχαίο ή οτιδήποτε, καθυλώθηκαν σε ένα αμαξίδιο. Δεν θα σου πω για αυτούς που έχουν γεννηθεί έτσι, γιατί δεν ξέρω πώς είναι. Σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις, ξαναλέω, πράγματα που έκανες πριν. Μπορείς όμως να κάνεις πράγματα που δεν έκανες όταν ήσουν υγιής. Και αυτό κάνω εγώ τώρα. Κάνω πράγματα τα οποία δεν τα έκανα τότε. Τα οποία? Τα οποία. Τώρα, καταρχάς, με όλο αυτό είμαι πιο ώριμος. Είμαι πιο ώριμος και κάνω... παραδείγματος χάρη διαβάζω. Διαβάζω που δεν το έκανα. Υπήρχαν πράγματα που απλά που δεν ήξερα. Γιατί ήμουνα ανώριμο παιδί. Ενώ τώρα... Όπως είναι και κάθε παιδί 22 ετών, έτσι. Βέβαια. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς άλλαξε η κοσμοθεωρία σου μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια? Πώς ήσουν πριν, πώς είσαι τώρα, αυτό που μου λες τώρα. Δηλαδή, ορίμασες μέσα από όλο αυτό. Καταρχάς, έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Δεν είμαι ρατσιστής. Ρατσιστής δεν εννοώ ότι ο ρατσισμός είναι μόνο το χρώμα και... Η θρησκεία, η χώρα. Ρατσίς είναι όταν δεις έναν άνθρωπο με ένα μαξίδιο, να μην τον βάλεις στο περιβάλλον σου. Ρατσίς είναι άμα δεις κάποιον άνθρωπο με πήρε τα κιλά και το γελάσεις μαζί του, τον κορυδέψεις. Εγώ αυτά μπορεί να τα έκανα. Τώρα, ας πούμε, δεν τα κάνω. Δεν με πειράζει το διαφορετικό. Γιατί ρατσισμός αυτό είναι να σε ενοχλεί το διαφορετικό. Ρατσισμός είναι να κορυδεύεις κάτι για το οποίο αποτύχει δεν έγινες. Τι άλλο. Είμαι ευτυχισμένος με τα απλά, με τα λίγα. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Άνθρωποι σαν και εμένα δεν θέλουν πολλά πράγματα. Θέλουν μόνο σημασία. Σημασία. Να τους δίνεις σημασία και να τους δείξεις ότι είναι σημαντική. Αυτό. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν τους πεις, δηλαδή οι φίλοι μου που θα μου πούνε, για παράδειγμα, έλα, έρχομαστε να σε πάρουμε, να σε πάμε για ένα καφέ. Για μένα αυτό αξίζει πολλά. Πολλά. Που εσύ το κάνεις στην καθημερινότητά σου κάθε μέρα. Και δεν είναι τίποτα για σένα. Και όμως για μένα αξίζουν πολλά αυτά τα λίγα πράγματα. Ο κόσμος, σε μια βόλτα σου, πώς αντιδρά όταν σε βλέπει, τι αντιδράσεις λαμβάνεις από τον κόσμο γύρω σου? Είναι πολύ εξοικειωμένος ο κόσμος έξω. Πραγματικά με έχει αγκαλιάσει και αυτό δεν το πίστευα. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Μια μέρα κατέβαινα στο κέντρο με τον αδερφό μου, σταμάτησε, πάρκαρε, έβγαλε το αμαξίδιο να με κατεβάσει. Μας προσπερνάει ένας ντελιβεράς
φρενάρει απότομα, γυρνάει και λέει: Μήπως θέλετε βοήθεια. Πες μου τώρα, αυτός ο άνθρωπος δεν θα πάει στον παράδεισο. Πρέπει να πάει στην εκκλησία. Θα πάει. Αυτό θέλω να σου πω, ότι όλοι έξω με σέβονται, δεν με λυπούνται. Έχει διαφορά αυτό που σου λέω. Όλοι οι άνθρωποι έξω. Φυσικά και έχει διαφορά. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι έξω να βοηθήσουν, να κάνουν άκρη, να έρχονται, μου μιλάνε πολύ, που δεν ξέρω, και μου λένε: Φίλε, στεναχωριέμαι για χαζομάρες και βλέπω εσένα και μου δίνεις δύναμη. Είναι πολύ εξοικειωμένος ο κόσμος και εγώ δεν περίμενα αυτοί ότι θα είναι τόσο. Νόμιζα ότι θα με κοιτάνε περίεργα. Δηλαδή, εντάξει, λίγο σε νεαρότερες ηλικίες, δηλαδή παιδιά που το βλέπουν και δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Λίγο, εντάξει, χτυπάει λίγο στο μάτι τους. Θα σου πω και κάτι. Εμένα που ζουν στην καθημερινότητά μου τα ξαδερφάκια μου τα μικρά, η βαφτιστήρα μου, που ζουν μαζί μου έντονα. Πες μου τώρα, αυτοί όταν μεγαλώσουν και βγουν έξω στην κοινωνία, θα τους πειράξει το διαφορετικό? Όχι, θα πούνε: Α, αυτός είναι σαν τον ξαδερφό μου. Και το θεωρούν κάτι φυσιολογικό. Και κάτι οικείο. Δηλαδή είναι σημαντικό. Από τους ανθρώπους που είχαν καιρό να σε δουν και να σε συναντήσουν, αντιλαμβάνεσαι στην προσέγγιση τους προς εσένα κάποια μηχανία? Ναι, έχω δει ότι έχουν αλλάξει συμπεριφορές. Όχι, δεν θέλω να το πω κακά αυτό, αλλά σε κάποιον είναι δύσκολο να δεν ξέρει τι να έρθει να μου πει, που να έρθει να με ακουμπήσει. Και καταλαβαίνω μερικές φορές ότι κάνουν ότι δεν με βλέπουν πολύ. Και τους καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή δεν κρατώ κακίες σε κανέναν άνθρωπο. Πραγματικά. Είναι τόσο μικρή ζωή που για να κρατήσουμε κακίες. Νιώθω ότι περισσότερο μπαίνεις στη θέση του άλλου παρά στο να. Το καταλαβαίνω, γιατί εμένα δεν με ενοχλεί τόσο. Δηλαδή, ξέρεις πόσες φορές με έχουν φέρει σε δύσκολη θέση. Αρκετές. Να έρθει κάποιος και να πάει να μου κάνει high five και εγώ να μην μπορώ να τα αποδώσω. Δεν το κάνει ο άλλος από χαζομάρα. Δεν ξέρει τις κινήσεις μου, δεν ξέρει που δεν με έχει ξαναδεί, δεν με ζει. Εγώ καταλαβαίνω ότι συναχωριέται αυτός. Και συναχωριέμαι εγώ περισσότερο. Γιατί τον φέρνω σε δύσκολη θέση. Έχω συνηθίσει πλέον. Εντάξει. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ακόμη βίντεο που σε αφορά και εσένα και τους φίλους σου και ερχόμαστε να το σχολιάσουμε. Βέβαια. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Πήγατε σε μαραθώνιο? Είμαι μαραθώνιο. Ναι, ούτε είμαι μαραθώνιο. 5 χιλιόμετρα ήταν βασικά. Με τους φίλους μαζί. Εννοείται, ναι. Οι φίλοι σου στη ζωή σου πλέον, τι ρόλο παίζουν? Περνάτε χρόνο μαζί, βρίσκεστε, βγαίνετε? Βέβαια, εντάξει, σίγουρα δεν είναι. Κοίταξε να δεις, εγώ όταν έφυγα από εδώ, τα είχα αλλιώς στο μυαλό μου. Έλειψα 2,5 χρόνια. Ξέρεις τι γίνεται μέσα σε 2,5 χρόνια. Γύρισα και ήταν αλλιώς. Είχαν αλλάξει καταστάσεις, μεγαλώσαν. Όλοι μεγαλώσαμε. Κάποιοι είχαν φύγει, κάποιοι είχαν έρθει, κάποιοι παντρεύτηκαν, κάποιοι όχι. Είχαν αλλάξει, δηλαδή γύρισα και λίγο προσγειώθηκα λίγο από εδώ. Βρήκες άλλη κατάσταση? Ναι, από βρήκα αυτή που άλλη κατάσταση. Είχαν αλλάξει παρέες. Έχω λίγους και καλούς, εντάξει. Γίνεται. Γιατί εντάξει, είναι δύσκολο, θα σου πω. Για να έρθει κάποιος να με πάρει, πρέπει να ξέρει να με βάλει στο αμάξι, να με βγάλει. Πρέπει να ξέρει λίγο να με μεταφέρει. Γι' αυτό βγαίνω με συγκεκριμένους ανθρώπους έξω. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι σε καθημερινότητά μου δυνατά. Αυτοί οι άνθρωποι με κάνουν αυτό που σου είπα.
να νιώθω ότι δεν έχω τίποτα, ότι περπατάω. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο. Ναι, γιατί άμα κατέβεις μια βόλτα κάτω στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν βλέπεις πολλούς ένα μαξίδιο. Δεν ξέρω, ντρέπονται, δεν ξέρω τι. Δεν θέλουν να βγουν. Δεν είναι τώρα το δεν είναι προσβάσιμη πόλη. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι επειδή είναι προσβάσιμη πόλη, πρέπει να κάτσεις μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, εγώ επειδή δεν μπορώ να ανέβω σε κάποιο μαγαζί, δεν μπορώ να πάω από αυτόν τον δρόμο ότι θα κάτσω μέσα στο σπίτι. Όχι, θα πάω. Έχω ανέβει και στο δεύτερο όροφο χωρίς ανασέρα. Με πιάνουν και με σηκώνουν. Εντάξει, είναι επικίνδυνο, αλλά δεν θα κάτσω να πω ότι η υποδομή είναι αυτό που με σταματάει. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, ναι, γιατί έχουμε ακόμη να πούμε πολλά. Επιστρέψαμε λοιπόν, με συγχωρείτε που γελάω, αλλά δεν έχει σταματήσει να μου λες πράγματα και να κάνεις χιούμορ. Θέλω να επιστρέψουμε στα κέντρα αποκατάστασης και να μου πεις αν σου έμεινε κάτι ανεξίτηλο, κάποιο γεγονός, κάποια περίσταση, κάτι έτσι που να σου έχει μείνει και να το έχει συνδέσει απόλυτα με κάποιο κέντρο αποκατάστασης, γιατί νομίζω επισκέφτηκες δύο. Βέβαια, ναι, δύο. Επισκέφτηκα ένα στη Λάρισα, ένα για λίγο καιρό στην Καλάμαντα και ξανά επέστρεψα στη δύση της αποκατάστασής μου στη Λάρισα ξανά. Κοίταξε να δεις. Αν δει κάποιος άνθρωπος στον δρόμο, έτσι όπως είμαι, και θα πει 2,5 χρόνια αυτός τι έκανε, μόνο αυτά. Κι όμως 2,5 χρόνια ξαναγεννήθηκα εκεί μέσα. Ξαναγεννήθηκα καταρχάς να πω ότι στο δημόσιο νοσοκομείο που ήμουν στο ΚΑΤ, ότι επειδή είχα να σηκωθώ από το κρεβάτι 7 μήνες, πίσω το σώμα μου είχε κάνει πληγές. Γιατί δεν αεριζόταν το δέρμα πίσω και άρχισε σιγά σιγά να ανοίγει. Αυτό άνοιγε σιγά σιγά, έτρωγε δέρμα, σιγά σιγά έτρωγε κρέας, σιγά σιγά, και οι λεγόμενες κατακλείσεις όπως λένε. Ούτε εγώ ήξερα τι ήταν πριν το ατύχημα, τώρα τα έχω μάθει όλα. Και εκεί άμα πάρεις μικρόβιο, είναι... Κινδυνεύει η ζωή σου. Εγώ είχα πάρει βασικά και θυμάμαι ότι είχα πυρετούς 10 μέρες, 11, δεν πέφτανε. Μου βάζανε εδώ μια πετσέτα, μου ρίχνανε με κανάτα νερό για να μου πέσουν οι πυρετοί. Έβλεπα τους γιατρούς και τους γονείς μου ανήσυχους ότι δεν ξέρουμε, είναι δύσκολη βραδιά, πώς θα κυλήσει. Τελικά έφυγα, πήγα στο κέντρο αποκατάστασης, έκανα 22 μήνες να τις κλείσω και γι' αυτό το λόγο πήγε και πίσω η αποκατάστασή μου, διότι στο νερό να μπω στην πισίνα να κάνω θεραπεία δεν μπορούσα. Και σιγά σιγά με μια ομάδα που είχα εξαιρετική εκεί, τι να σου πω, ότι κατάφερα και με αυτά τα χέρια που βλέπεις να χειρίζομαι λάπτοπ, να έχω κάτι που με βοηθάει στην καθημερινότητά μου. Γιατί σκέψου, ήμουν σε ένα δωμάτιο μόνος μου και βλέπω μόνο τηλεόραση, δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω. Ήμουν και μόνος μου κιόλας, με τη μητέρα μου. Ήμουν 800 χιλιόμετρα μακριά στη Λάρισα. Δεν είχα συχνά επισκεπτήρια. Με βοηθήσαν εκεί, με εντάξανε στην κοινωνία. Με εντάξανε στην κοινωνία και μου ήρθε όλο πιο μαλακά. Οι σκέψεις σου όλο εκείνο το διάστημα που ήσουν εκεί, ποιες ήταν? Όταν, ας πούμε, μου λες ότι κοιτούσες μόνο τηλεόραση, ότι δεν είχες κάτι άλλο να κάνεις, όταν ήσουν μόνο με τη μαμά σου, που πόσα να έχετε να πείτε. Ποιες ήταν οι σκέψεις? Κοιτάξτε να δεις, εγώ επειδή είχα βάλει τραχιοστομή, δεν μιλούσα. Mm-hmm. Μιλούσα πολύ ψιθυριστά. Δεν μ' ακούγε κανείς. Ειδικά στην εντατική που έκατσα 3,5 μήνες, ήταν δύσκολα γιατί με μια έντονη καθημερινότητα που είχα, που ήμουν πολύ δραστήριος, ξαφνικά βρέθηκα ανάμεσα σε 4 τείχους να είμαι μόνος μου. Γιατί στην εντατική είναι όλα αποστηρωμένα, είναι μόνο 24 ώρες είναι όλες τις ληφτές, μπαίνει μόνο μισή ώρα το μεσημέρι και μισή ώρα το βράδυ επισκεπτήριο. Σκέψου από τις 7 ώρα να ξυπνώ και να κοιτάω τον τοίχο, να μην έχω τι να κάνω. Μετά, όταν πέρασα στο κέντρο αποκατάστασης, όταν βγήκα βασικά από την εντατική, και πάλι ήταν δύσκολα. Έκανα να φανταστείς να πιω νερό από το στόμα ένα χρόνο. Δεν μπορούσα, είχε ξεχάσει κατά πόσο ήμουν να καταπίνει και
ακόμα έκανε να φάω κιόλας, να γευτώ από το στόμα. Εντάξει, συντηριζόμουν, είχα γαστροστομή. Ένα χρόνο και 4 μήνες περίπου. Δηλαδή, απλά πράγματα που κάνει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητά του, που για μένα, δηλαδή, έφαγα και, ξέρεις, ένιωσα... Ποιο ήταν το φαγητό που έφαγες πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό? Εντάξει, σίγουρα ήταν κάτι μαλακό, επειδή μην μπορούσα απευθείας να φάω κρά. Ήτανε πατάτες είχα φάει, γιαχνί, τις πιέσαμε λίγο να γίνει λίγο σαν σαπουρές και σιγά σιγά ξεκίνησα. Εντάξει, πιο πολύ μπορούσα να φάω και λίγο νωρίτερα, αλλά εγώ φοβόμουν. Η καθημερινότητά σου πλέον πώς είναι? Πώς είναι η καθημερινότητά μου? Σου είπα, αρχίζω και κάνω πράγματα που δεν έκανα πριν το ατύχημα. Εντάξει, σίγουρα κάνω θεραπείες, γιατί πρέπει να ξέρουν ο κόσμος, ακούει ότι οι άνθρωποι σαν και εμένα πρέπει να διατηρούν. Δηλαδή αυτό που έκτισα 2,5 χρόνια, αυτό το απλό που βλέπουν, πρέπει να το διατηρώ. Και οπότε κάνω, σε καθημερινή βάση κάνω μια θεραπεία, φυσικοθεραπεία στο σπίτι. Και αυτό είναι το πρόβλημα με το Ηράκλειο. Ότι πόλη με 200.000 κατοίκους, πρώτη στα τροχαία, αυτό είναι δυσάρεστο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν έχει ένα κέντρο αποκατάστασης. Πρέπει να φύγεις, να πας δεν ξέρω εγώ πού. Και σκέψου πόσο πιο μαλλή θα ήταν η αποκατάστασή μου αν ήμουν εδώ. Θα είχα συνέχεια την παρέα μου κάθε μέρα. Θα ήταν αλλιώς. Δηλαδή, είμαστε πολύ πίσω σε πολλά πράγματα. Πού νομίζεις ότι οφείλονται όλα αυτά τα ατυχήματα και η πρωτιά μας? Στην έλλειψη παιδείας, στο αλκοόλ? Έλλειψη παιδείας, θα το λέω. Έλλειψη παιδείας. Δηλαδή, και εγώ πολλές φορές έπινα και οδηγούσα. Δεν είχα το μυαλό να... Έτσι, ειδικά στην Κρήτη που... Εντάξει, η ανομία είναι τεράστια, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, φταίμε μόνοι μας. Το κράτος ήταν δίπλα σου σε όλο αυτό το ταξίδι, σε όλη την περιπέτεια? Το κράτος, κοίταξε να δεις. Ήταν δίπλα μου. Εντάξει, σίγουρα μου δίνει κάποια χρήματα. Το κράτος τι λάθος κάνει? Έχει τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και λέει δώσε λεφτά. Δίνει το πάντα λεφτά. Δηλαδή, σίγουρα μας βοηθάνε για τα χρήματα. Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να εργαστούν. Έχουν κάποιοι να κάνουν τις θεραπείες. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, τώρα έδωσε το Δεκέμβρη η κυβέρνηση 700 ευρώ κοινωνικό μέρισμα για τους ΑΜΕΑ. Πάρτε αυτά τα λεφτά και φτιάξει λίγο υποδομές στην πόλη. Δηλαδή, δεν γίνεται να προχωράω στο κέντρο και να πηγαίνω έτσι, επειδή είναι πλακόστρωτο. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι τα πάντα λεφτά. Δηλαδή, πέτα λεφτά και φτιάξει λίγο υποδομές. Άρα λοιπόν είναι δύσκολη η μετακίνησή σου στην πόλη. Εντάξει, δύσκολη, απλά δεν με σταματάει. Όχι, δεν θα έλεγα ότι με σταματάει. Δεν νομίζω ότι είναι λόγος αυτός να μην βγαίνει κάποιος έξω. Εντάξει. Σίγουρα υπάρχουν 10-20. Πώς να το πω. Λόγοι που να σε. Όχι, 10-20 ηλίθιοι, να το πω πιο κόσμια, που μπορεί να σου κάνουν λίγο την καθημερινότητα πιο δύσκολη. Παντού υπάρχουν. Αλλά δεν πρέπει να σταματάει αυτό. Εντάξει. Μπορείς. Τι συμβουλεύεις στα παιδιά που κρατούν τη μόνη, είτε σε αυτοκίνητο, είτε μηχανή, είτε μηχανάκι, τι συμβουλεύεις να προσέχουν? Καταρχάς να σου πω κάτι. Όποιος οδηγάει η μηχανή, έχει τουλάχιστον να οδηγηθεί μια πτώση. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, αυτό που λένε οι γονείς, μην πάρεις μηχανή παρά από μάξι, και στο μάξι μπορεί να σου τύχει. Και με τα πόδια περπατάς μπορεί να σου τύχει. Απλά νομίζω είσαι λίγο πιο προστατευμένος. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που μου το είπε ένας άνθρωπος εκεί μέσα. Έχει τουλάχιστον να διηγηθεί μια πτώση. Τώρα μια τυχερός άμα αυτή η πτώση δεν είναι τίποτα, αν είναι δυνατή η πτώση αυτή. Έχω να πω ότι εντάξει, βγες, πιες, πέσε κάτω από το βουτό. Μην το πάρεις με το αμάξι. Γίνα μεταξύ, εντάξει. Γιατί? Εντάξει, δεν θα σου τύχει. Υπάρχει 1 στο 100 να σου τύχει. Απλά ξέρεις, νομίζω όλοι λέμε ότι δεν θα τύχει σε εμένα. Ναι. Και εγώ το ίδιο. Υπάρχει αυτή η πεποίθηση ότι εντάξει, σε μένα θα τύχει ή θα το κάνω 1 φορά σιγά. Σε αυτή τη 1 φορά θα τύχει. Κι όμως, σε αυτή τη 1 φορά μπορεί να τύχει. Δεν ξέρεις ποτέ. Είναι τύχη. Όπως το είπες, είναι τύχη. Άστο, μη το κυνηγάς. Άμα το κυνηγάς, την πάτεις κάποτε.
μην το κυνηγάς. Αυτή η άποψη είναι. Έχουμε ένα βίντεο με τις φυσικοθεραπείες που κάνεις. Πάμε να το δούμε. Ναι. Trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. Νικήστρατε, τι θεωρεί ένας άνθρωπος που έχει βιώσει το δικό σου ατύχημα σημαντικό πλέον στη ζωή του? Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει σε σένα και να σε συγκλονίσει και να πεις ότι δεν μπορείς να το ξεπεράσεις ή δεν μπορείς να το διαχειριστείς? Θα μου επιτρέψεις λίγο να πω κάτι για το βίντεο. Βεβαίως. Ότι αυτό το ρομποτικό που κάνω, το έκανα προς το τέλος της αποκατάστασής μου, στην ουσία δεν μου προσφέρει τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου βοηθήσει σε κάτι. Σίγουρα η ορθή θέση σε έναν ασθενή. Όταν σηκώνεται, του κάνει πάρα πολύ καλό. Αλλά ξέρεις πώς αισθανόμουν όταν το έκανα αυτό? Όταν μετά από τόσους μήνες σηκωνόμουν και έκανα αυτό με τα πόδια μου, ένιωθα Θεός. Αυτό ήθελα μόνο να το πω, να καταλάβει ο κόσμος. Πολύ σημαντικό. Ξανακάνουμε λίγο την ερώτηση. Γιατί, τι σε ρώτησα, ξέχασα τι τον ρώτησα. Τι σε ρώτησα, αν ένας άνθρωπος που είδες τώρα με συνεπέρουν αυτά που λες και ξεχνάω ότι σε ρωτάω, αυτό μου κάνεις. Λοιπόν, σε ρώτησα, ένας άνθρωπος που έχει βιώσει το δικό σου ατύχημα, τι θεωρεί σημαντικό πλέον στη ζωή του? Τι είναι αυτό που μπορεί να σε συγκλονίσει, τι είναι αυτό που μπορεί να πεις ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να το ξεπεράσω? Είναι κάτι που με συγκλώνησε και με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ μετά το ατύχημα, γιατί όταν ρωτήσεις έναν άλλον άνθρωπο, θα σου πει ότι μπορεί αυτό που έχει συμβεί σε σένα, αυτό το πράγμα να τον συγκλονίσει και να μην μπορεί να το ξεπεράσει. Και αυτό είναι το σημαντικότερο που μπορεί να πάθει. Εσύ, σε αυτή τη θέση που είσαι τώρα, τι θεωρείς πολύ σημαντικό στη ζωή σου? Κοίταξε να δεις. Παλιότερα, προατυχήματος, όταν έμπαινα στα social media και έβλεπα αυτό το παιδί χρειάζεται βοήθεια, ο τάδε λογαριασμός να βάλετε όσα μπορείτε. Το προσπερνούσα χωρίς να το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Προσπερνούσα, εντάξει. Τώρα όμως αυτό μπορεί να με συγκλονίσει. Δηλαδή, προσπαθώ να κάνω κάτι. Όπως σκεφτόμουν ότι κάποτε τα κάνανε για μένα. Τώρα βάζω ένα κάτι απλό. Δηλαδή, σου λέω πάντα χρήματα. Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο. Να γίνεις λίγο φιλάνθρωπος. Αυτό μπορώ να πω ότι έχει αλλάξει σε μένα. Δηλαδή, όχι κάτι άλλο. Τα όνειρά σου, πώς ονειρεύεσαι τον εαυτό σου μετά από κάποια χρόνια? Κοίταξε να δεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα όνειρο μη ρεαλιστικό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Εμένα, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, κάπου εκεί βαθιά, είναι ότι μια μέρα θα ξαναδώσω τα πόδια μου. Αυτό δεν μπορεί να μου το χαλάσει κανείς. Το πιστεύω πολύ λίγο, σου ξαναλέω, μη ρεαλιστικό, αλλά το πιστεύω. Ότι η επιστήμη προχωράει, η τεχνολογία προχωράει. Στα 10 χρόνια δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει αλλάξει. Εντάξει, σίγουρα δεν ζω με αυτό ότι να αναπαύομαι και να λέω σε 10 χρόνια θα γίνω καλά. Και θα σου πω και κάτι που με δυσκολεύει. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι πρέπει να αποκατασταθώ επαγγελματικά. Γιατί το σκέφτομαι? Αυτό θέλω να σου πω, είναι κάνω αρνητικές σκέψεις. Σκέφτομαι τώρα, με φροντίζουν οι γονείς μου. Αν οι γονείς μου πάθουν κάτι, τι θα κάνω? Πρέπει κάτι να έχω, ένα
μια οικονομικά να έχω κάτι, ώστε να μπορώ να μην κλείσω σε ένα ίδρυμα και με κάτω κακό μεταχειρίζονται. Αυτό. Αυτά είναι οι σκέψεις που κάνω για το μέλλον. Μετά το ατύχημα, δέχθηκες ψυχολογική υποστήριξη? Βέβαια, αυτό είναι στα πλαίσια αποκατάστασης. Και παίρνω και φάρμακα, εννοείται, αντικαταθλιπτικά. Δεν τρέπω να το πω. Φυσικά, και γιατί να ντραπείς? Δεν γίνεται να... Είναι απαραίτητη αυτή η βοήθεια. Γιατί παίζει, η ψυχολογία παίζει βασικό ρόλο. Βασικό ρόλο, εννοείται. Νίκη Στρατέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Πραγματικά ήταν τιμή μου που ήρθες εδώ πρώτη φορά και μίλησες για όλη σου αυτή την εμπειρία και το ταξίδι χαρά σου μου, που χαρά μου, συνεχίζεται χαρά ακόμα. Χαρά μου να δίνουμε δύναμη στους ανθρώπους. Σε ευχαριστώ. Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Εμείς θα ξαναείμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή στις 8.30. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.